Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγάλο Έλληνα συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή πραγματοποίησε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στο Ζάνιο Μορφωτικό Κέντρο ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Λιβαδίου. Ένας τόσο μεγάλος συνθέτης όπως ο Σταύρος Κουγιουμτζής που έχει προσφέρει τα μέγιστα μουσικά στη χώρα. Τιμάται απόψε από το Λιβάδι, από ένα μικρό ορεινό χωριό. Ευχαριστούμε τη γυναίκα του που μας τιμά εδώ σήμερα. Ο μουσικοσυνθέτης και στιχουργός Σταύρος Κουγιουμτζής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1932 σε ένα προσφυγικό συνοικισμό. Νάτανε το 21 ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Συνεργάστηκε με τους Μάνο Ελευθερίου, Λευτέρη Παπαδόπουλο, αλλά και με τους τραγουδιστές Γιώργο Νταλάρα, Αναβίση, Δημήτρη Μητροπάνο και πολλούς άλλους. Από τις γνωστότερες δημιουργίες του είναι «Κάπου νυχτώνει», «Τώρα που θα φύγεις», «Το πουκάμισο το θαλασσί», αλλά και «Το κόκκινο φουστάνι» της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η σύζυγος του συνθέτη, Εμιλία Κουγιουμτζή, αλλά και ο στιχουργός Φίλιππος Γράψας. Την εκδήλωση παρουσίασε η Νικολέτα Τσανούδη, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Είναι μια αυθεντική πραγματικά βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή και έχουμε το προνόμιο να έχουμε κοντά μας την σύζυγο, την Εμιλία Κουγιουμτζή. Εκείνο που έχω να πω ότι εκτός που είμαι μαγεμένη από το μέρος εδώ που έρχομαι για πρώτη φορά, είμαι μαγεμένη και από τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτή η ζεστασιά, αυτή η ειλικρίνεια της αγάπης με συγκινεί και νιώθω την ίδια συγκίνηση πάντα. Όταν αυτή την εποχή, τη δύσκολη εποχή, βλέπεις νέους ανθρώπους να ασχολούνται με συνθέτες σαν τον Σταύρο Κουγιουμτζή και να του κάνουν αφιερώματα, τότε αυτός ο τόπος και αυτοί οι νέοι έχουν σπουδαίο μέλλον. Την εκδήλωση πλαισίωσαν η παιδική χοροδία και ορχήστρα του Εξοραϊστικού Συλλόγου και η Ορχήστρα Λιβαδιωτών Φίλων της Μουσικής.